οι χριστιανοί, όπως έτσι λέγει και μία επιστολή προς Διόγλητον, ζούνε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Γιατί ο κόσμος είναι εχθρός του Θεού. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την πόλη και το χωριό μας και να πάμε στα βουνά, ούτε μπορούν όλοι να γίνουν μοναχοί. Γιατί δεν μπορούν, γιατί δεν θέλουν. Και ο Θεός δεν αγκάζει κανένα να γίνει μοναχός. Αλλά όλοι μπορούμε να έχουμε αυτή την τροπική αναχώρηση από τον κόσμο, δηλαδή να πάρουμε αποστάσεις από τον τρόπο ζωής που λέγεται κοσμικός τρόπος ζωής. Έτσι, μία διάσταση θα πούμε σήμερα που σχετίζεται με τις διακοπές και γενικότερα με το θέμα της ψυχαγωγίας. Το βάλαμε έτσι, διακοπές του χριστιανού, το θέμα μας, αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε και η ψυχαγωγία του χριστιανού, η οποία δυστυχώς σήμερα δεν είναι ψυχαγωγία, αλλά είναι διασκέδαση. Και έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Και θα πούμε ποια είναι η διαφορά. Να σας πω ένα περιστατικό από το γεροντικό, από τον Μέγα Αντώνιο. Ένας κυνηγός, βλέποντας τον Πατριάρχη της Ερήμου, τον Μέγα Αντώνιο, ο οποίος έζησε από το 251 μέχρι το 356 μετά Χριστόν και είναι ο ηγέτης, ο ιδρυτής, ο θεμελιωτής του Ορθόδοξου Μοναχισμού στην Αίγυπτο, Αιγύπτιος ήταν, ένας λοιπόν κυνηγός που ήταν στην έρημο εκεί, είδε τον Άγιο Αντώνιο να συναντήθηκε, έπεσε μπροστά του, τον είδε να αστειεύεται με τους μοναχούς του, με τους υποτακτικούς του. Λέγανε κάποια έτσι χαλαρά, ας πούμε, αστεία, όχι φυσικά βρώμικα και αμαρτωλά. Και σκανδαλίστηκε. Και θέλοντας ο Όσιος να τον διδάξει ότι μερικές φορές η διάκριση επιβάλλει μια τέτοια συγκατάβαση στην πολύ αυστηρότητα, του είπε: «Είσαι κυνηγός, έτσι, ωραία. Φέρε το δόξο σου, τέντωσέ το». Ο κυνηγός υπήκουσε. Ο Όσιος του είπε πάλι: «Τέντωσέ το περισσότερο». Ο κυνηγός το τέντωσε περισσότερο. Οπότε ο Όσιος του είπε ξανά: «Τέντωσέ το ακόμα πιο πολύ». Ο κυνηγός διαμαρτυρήθηκε: «Αν το τεντώσω περισσότερο, θα σπάσει. Έχει κάποια όρια». Το ίδιο θα συμβεί, αποκρίθηκε ο Όσιος, και με τους αδελφούς, εάν αγωνίζονται συνεχώς σκληρά, χωρίς καμιά ανάπαυση και αναψυχή. Έτσι, αυτά από το γεροντικό, που είναι για κάποιους πολύ αυστηρό βιβλίο, αφού περιγράφει την πολύ αυστηρή ζωή των μοναχών. Αλλά βέβαια στην Ορθοδοξία δεν είναι ωραία αυτή η ορολογία, δεν είναι σωστή. Δεν υπάρχει αυστηρή και επίοικης ή χαλαρή χριστιανική ζωή. Μία είναι η χριστιανική ζωή και απλώς η διαφορά των μοναχών από τους μη μοναχούς είναι στο ότι η μεν είναι άγαμη, η δε είναι έγαμη. Κατά τα άλλα και η μεν και η δε οφείλουμε να τηρούμε το Ευαγγέλιο, τις εντολές. Και δεν υπάρχουν δύο Ευαγγέλια, ένα ας πούμε πιο light, εκοσμικευμένο, χαλαρό Ευαγγέλιο για τους λαϊκούς, για τους κοσμικούς, και ένα πιο αυστηρό για τους μοναχούς. Ωστόσο κάποιοι το θέλουν αυστηρό αυτό το βιβλίο. Και να που βλέπουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο να υπάρχει αυτή η καταχώρηση και μάλιστα από τον θεμελιωτή του μοναχισμού, τον Άγιο Αντώνιο, ο οποίος χαριεντιζόταν, λέει. Έλεγε κάποια αστεία με τους προτακτικούς του. Αυτό θέλει κάτι να μας διδάξει. Τι? Ότι ο άνθρωπος έχει μία τέτοια ανάγκη για χαλάρωση, για ξεκούραση. Αν θέλετε για να λίγο ένα παιχνίδι, θα το λέγαμε έτσι. Όχι φυσικά κάτι αμαρτωλό. Και βέβαια, εδώ τώρα μπαίνει αυτή η διάκριση. Γιατί σήμερα η χαλάρωση και η ξεκούραση και οι διακοπές έχουν ταυτιστεί δυστυχώς με τη διασκέδαση, η οποία διασκέδαση είναι η εκοσμίκευση της ψυχαγωγίας. Τι σημαίνει ψυχαγωγία? Αν αναλύσουμε τη λέξη, ψυχαγωγία θα πει αγωγή της ψυχής.
Τι θα πει η αγωγή, σε τι, προς τα πού, να οδηγήσω, να πάω την ψυχή μου προς τον Θεό. Αυτή είναι η αληθινή ψυχαγωγία. Να οδηγήσω την ψυχή μου στον Θεό. Όταν η ψυχαγωγία γίνεται διασκέδαση, σημαίνει ότι ο χριστιανός προσπαθεί να ταυτιστεί με τον κόσμο και να οδηγήσει την ψυχή του όχι στον Θεό. Η λέξη διασκέδαση σημαίνει τι? Διά και σκεδάνιμη, σύνθετη λέξη, διά και σκορπίζομαι. Διασκορπισμός. Ψυχαγωγία είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι να συγκεντρώσεις τον εαυτό σου και όλες σου τις δυνάμεις και να τις οδηγήσεις στον Χριστό. Διασκέδαση είναι να διαλυθείς, να σκορπιστείς. Διάβαζα πρόσφατα μια διδακτορική διατριβή, παρακαλώ, από ένα επιστήμονα της Παντίου, η οποία είχε θέμα τη διασκέδαση, τη σύγχρονη διασκέδαση. Πώς διασκεδάζουν σήμερα οι νέοι, και μάλιστα σε μια περιοχή της Αθήνας. Λοιπόν, ξέρετε τι λέγανε τα παιδιά και που διασκεδάζανε? Θέλω τρέλα. Αυτό είναι το σύνθημα που επικρατεί μέσα στα κέντρα, ας πούμε, αυτά που υποθέτει ο άνθρωπος ξεκουράζεται. Τρέλα, να τρελαθείς. Να χάσεις τον εαυτό σου, να βγεις εκτός εαυτού. Να σκορπιστείς πλήρως, να διαλυθείς. Να χάσεις τον εαυτό σου. Μα ακριβώς αυτό είναι η κόλαση. Όταν χάσεις τον εαυτό σου, τα χάνεις όλα. Αυτό είναι που λέει ο Χριστός, η απώλεια. Ενώ η σωτηρία είναι ακριβώς το αντίθετο, να μαζέψεις τον εαυτό σου, να μαζέψεις τις δυνάμεις σου και να τις κατευθύνεις στον Θεό. Επομένως, μιλάμε για αγωγή της ψυχής και όχι για σκόρπισμα και διάλυση της ψυχής. Σήμερα όμως, δυστυχώς, η χαλάρωση και οι διακοπές έχουν ταυτιστεί με την αμαρτία. Μου έλεγε ένα παιδί, νέο παιδί, μετά τις εξετάσεις και λοιπά που είχε στο σχολείο, καλοκαίρι, λέει, είπα λίγο, πάτερ, να χαλαρώσω και από τα πνευματικά λίγο, καλοκαίρι είναι τώρα, έτσι. Και έκανα τις χειρότερες αμαρτίες. Έπεσε στις χειρότερες αμαρτίες. Δηλαδή, δεν χωράει χαλάρωση για τον χριστιανό. Αυτό πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Να σας διαβάσω πάλι ένα περιστατικό. Ένας μοναχός βρήκε πολλούς πειρασμούς στον τόπο που πρωτοάρχισε να αγωνίζεται. Κάποτε έχασε την υπομονή του και αποφάσισε να φύγει μακριά για να βρει την ησυχία του. Γιατί ο διάβολος εκεί που έμενε τον πολεμούσε πολύ με λογισμούς κλπ. Οπότε λέει, να πάω κάπου αλλού να γλιτώσω από τον διάβολο. Λίγο διακοπές. Καθώς έσκυψε να δέσει τα σανδάλια του για να ξεκινήσει να πάει εκεί που ήλπιζε ότι δεν θα υπήρχε ο πονηρός, είδε αντίκριτου κάποιον άλλο να δένει και εκείνο τα δικά του σανδάλια. Ποιος εσύ, τον ρώτησε. Εκείνος που σε βγάζει από εδώ. Και να είμαι πάλι έτοιμος να προπορευθώ εκεί που σκοπεύεις να καταφύγεις. Πριν πας εσύ, θα είμαι εγώ εκεί, θα σε περιμένω. Ήταν ο διάβολος που επιχείρησε να τον διώξει, αλλά τελικά δεν τον κατόρθωσε, γιατί ο αδελφός έμεινε ύστερα από αυτό στο κελί του και αγωνίστηκε με υπομονή έως ότου νίκησε τους πειρασμούς. Αυτό το περιστατικό τι μας λέει? Ότι ο διάβολος δεν κάνει διακοπές. Ούτε υπάρχει κάποιος τόπος που δεν υπάρχει, δηλαδή, όχι ότι είναι πανταχού παρόν βέβαια, ο διάβολος δεν είναι πανταχού παρόν, μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Αλλά μέσω των δαιμόνων των άλλων υποτακτικών του, ας πούμε, που έπεσαν μαζί του από τον ουρανό, λόγω της υπερηφάνειάς τους, έχουν διασκορπιστεί σε όλο τον κόσμο και δημιουργούν παντού πειρασμούς και πόλεμο και κατεξοχήν βέβαια στους χριστιανούς. Επομένως, δεν πρέπει να περνάει από το μυαλό κάποιου ότι, ξέρεις, να χαλαρώσω λίγο, όπως είπε αυτό το παιδί, από τον πνευματικό αγώνα. Γιατί ο διάβολος δεν κάνει διακοπές. Επομένως και ο χριστιανός δεν χαλαρώνει. Και όταν θα πάει όπου θα πάει για να ξεκουραστεί ανθρωπίνος, θα πρέπει να κρατήσει εκεί τον πνευματικό του αγώνα. Να συνεχίσει τον πνευματικό του αγώνα. Γιατί εκεί πάλι θα βρει τους πειρασμούς που είχε και εδώ και παντού
που βάζει ο διάβολος σε αυτούς που αγωνίζονται. Ωστόσο υπάρχει αυτή η ανάγκη για χαλάρωση. Σήμερα έχουμε αυτή την κατάσταση. Άλλο ψυχαγωγία και άλλο διασκέδαση. Και έχει ταυτιστεί η διασκέδαση, η χαλάρωση, δυστυχώς με την αμαρτία. Και μάλιστα, δυστυχώς, για να αρχίσουμε να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, για πάρα πολλούς σήμερα διασκέδαση σημαίνει ερωτισμός, σημαίνει ειδονοβλεψία, σημαίνει μοιχεία και πορνεία με τα μάτια, τα αγγίγματα ή και την πλήρη σαρκική αμαρτία και τις σαρκικές διαστροφές ακόμα. Και αυτά ο κόσμος τα λέει διασκέδαση. Τώρα συγγνώμη άμα λίγο λερώνω τα αυτιά σας, να με συγχωρέσετε, αλλά δυστυχώς όταν λέει κάποιος να δω λίγο τηλεόραση, δεν πέφτει σε αυτά που είπαμε. Λίγος πολύ, τι δείχνει σήμερα η τηλεόραση? Το διαδίκτυο τι δείχνει σήμερα? Δεν είναι συνεχώς πρόκληση για όλες αυτές τις αμαρτίες που αναφέραμε, ας μην τις ξαναπούμε. Και μία συνεχής παρακίνηση για αυτά. Και λέει ο άλλος τώρα το βράδυ, ας πούμε, που έρχομαι στο σπίτι να ξεκουραστώ, πώς θα ξεκουραστώ να ανοίξω τηλεόραση? Μα έτσι θα ξεκουραστείς, άνθρωπέ μου. Έτσι θα κουραστείς χειρότερα και θα φορτώσεις την ψυχή σου με ένα σωρό προκλήσεις, για να μην πω και συγκαταθέσεις στην αμαρτία. Και βέβαια οι Άγιοι Πατέρες όλα αυτά τα καταδικάζουν πλήρως και τελείως. Στα χρόνια του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν τα διαδίκτυα, ούτε το ποδόσφαιρο, ούτε τα θέατρα υπήρχαν. Κινηματογράφος δεν υπήρχε. Ξέρετε τι έλεγε ο Άγιος Ανσόστομος για αυτούς που πηγαίναν στα θέατρα της εποχής εκείνης, τα οποία βεβαίως είχαν πολύ άσχημα θεάματα, όπως και σήμερα. Έλεγε ότι εσείς που πάτε εκεί κάνετε, λέει, απυρτισμένη μοιχεία. Ολοκληρωμένη μοιχεία κάνετε, λέει, με αυτά που βλέπετε εκεί πέρα. Και να διαβάσετε το τι λέει για τους υποδρόμους. Σήμερα αντί για τους υποδρόμους έχουμε τα γήπεδα. Έτσι. Τα γήπεδα. Το τι βομολογίες, το τι αγριότητα επικρατεί σήμερα στα γήπεδα, δεν χρειάζεται να το πει κανείς. Αν κάποιος περάσει, εγώ κάποτε που έμενα στην Αθήνα, περνούσα μια φορά, έτυχε να περάσω αναγκαστικά δίπλα από το στάδιο εκεί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Έφρυξα, νόμιζα ότι γίνεται πόλεμος, ότι θα πέσει όλος ο κόσμος να με σκοτώσει, ας πούμε, και περνούσα απ' έξω, που δεν ήμουν μέσα. Τρόμαξα στην κυριολεξία και λέω, είναι δυνατόν αυτοί είναι άνθρωποι τώρα ή άγρια θηρία? Και πολύ χειρότερο από άγρια θηρία. Τα άγρια θηρία δεν φέρονται έτσι. Εάν τώρα μπορεί να πει κανείς χριστιανός ότι γιατί όχι, να το ευλογήσουμε και το ποδόσφαιρο. Να πάμε και στον Πατριάρχη να πάρουμε και μια ευχή να νικήσει η Εθνική Ελλάδος. Όχι πια. Δεν μπορούμε να τα ευλογούμε όλα. Έτσι. Δεν τα ευλογούμε όλα. Η άλλη πάει στην Eurovision και λέει να πάρουμε την ευχή του τάδε πότε για να νικήσω, ας πούμε. Δεν ευλογούμε όλα. Ο Χριστιανός δεν τα ευλογεί όλα. Ούτε ο Χριστός τα ευλογεί όλα. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, με συγχωρείτε, λέει, τα ούρα δεν γίνονται αγιασμός. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Δεν ευλογούνται όλα. Ωστόσο υπάρχει αυτή η ανάγκη για χαλάρωση. Και οι αρχαίοι μας πρόγονοι λέγανε και μερικά σωστά και ωραία. Ο Δημόκριτος έλεγε, «Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος». Δηλαδή, ζωή που δεν έχει γιορτές, δεν έχει μία χαλάρωση, είναι σαν ένα μακρύ δρόμο που δεν έχει πανδοχείο. Σκεφτείτε να πάτε από εδώ, ας πούμε, στην Αθήνα ή στην Σπάρτη, ξέρω εγώ, ή στην κάπου πιο ακόμη πιο μακριά και να μην σταματήσει πουθενά. Πόσο κουραστικό είναι. Λες να πάρω μια ανάσα. Στις 2 ώρες οι οδηγοί λένε ότι πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε μια μικρή στάση για να συνεχίσεις μετά, αν οδηγείς κιόλας, ακόμα πιο πολύ. Είναι αναγκαίο αυτό. Οι γιορτές είναι μια ξεκούραση, αλλά όταν είναι πραγματικά εορτές εκκλησιαστικές και δεν γίνονται κοσμικές.
Να σας πω και κάτι ακόμα και μη σας φανεί παρατραβηγμένο. Η σύγχρονη διασκέδαση έχει καταντήσει τη βιομηχανία. Και μάλιστα είναι ένας από τους βραχίονες επιβολής της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης. Δεν είναι τραβηγμένο αυτό που σας λέω. Και όλα αυτά ξεκινάνε βέβαια από αυτή τη μεγάλη αίρεση που λέγεται νέα εποχή. Είναι φοβερός αυτός ο κίνδυνος και δεν το έχουμε συλλάβει. Πόσο ύπουλα έχει μπει μέσα στη ζωή μας αυτή η αίρεση. Η νέα εποχή τι λέει? Λέει ότι όλα είναι Θεός. Ότι όλες οι θρησκείες το ίδιο είναι. Όλες έχουν τον ίδιο Θεό, τον αληθινό Θεό. Όλες είναι μονοπάτι για τον ίδιο Θεό. Να μην λέτε εσείς οι Ορθόδοξοι ότι μόνο ο δικός σας Θεός είναι αληθινός. Ναι, υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει και ο Βούδας όμως και είναι το ίδιο. Εσείς το λέτε Χριστό, εμείς το λέμε Βούδα. Να μάθετε και για το κάρμα, να μάθετε και για το διαλογισμό, να μάθετε και για τη γιόγκα. Άμα θες να χαλαρώσεις, αυτό το βρήκα στο διαδίκτυο. Λέει βαρεμάρα. Ξέρετε, σήμερα οι άνθρωποι έχουν φοβερή βαρεμάρα. Βαριέμαι. Δεν λένε και τα νέα παιδιά. Θυμάμαι στο πανεπιστήμιο από τότε. Καμιά φορά κοίταζα στα έδρανα, τα παιδιά γράφανε συνέχεια αυτή τη λέξη. Βαριέμαι, φοιτητές. Και αν ανοίξετε το διαδίκτυο, θα δείτε, λέει, τρόπους για να ξεπεράσετε την βαρεμάρα. Λοιπόν, και ξέρετε τι συνιστούνε, να κάνεις γιόγκα, λέει. Από πού και ως πού δηλαδή. Εμείς Ορθόδοξοι Έλληνες, για να ξεπεράσουμε την βαρεμάρα μας, να κάνουμε γιόγκα. Ναι, και το λέει Ορθόδοξη Ελληνίδα, ας πούμε, να το συμβουλεύει εμάς τώρα. Μα ξέρετε τι είναι η γιόγκα. Για να σας πω πόσο μας έχει επηρεάσει η νέα εποχή. Το έχουν επηρεάσει ότι η γιόγκα είναι μια απλή γυμναστική. Η γιόγκα, παρακαλώ, είναι θρησκεία. Είναι προσευχή στους δαίμονες. Είναι πρακτική των ανατολικών θρησκειών η γιόγκα. Και όμως το περνάνε έτσι. Ή αρχίζεις και ακούς για προηγούμενες ζωές, για μετεψύχωση, για κάρμα. Ξέρετε αυτά από πού είναι όλα? Από τις ανατολικές θρησκείες, από τις δωλουλάτρες ήρθαν αυτά. Και έχουν ποτίσει το ήλιο μας. Και μας τα λένε, μας τα πετάνε έτσι. Και εμείς λέμε, εντάξει, το είπε και αυτό και τι έγινε. Όχι. Όλα αυτά είναι στοχευμένα, να ξέρετε. Και στο περνάνε ότι είναι αυτό μια διασκέδαση. Είναι μια ψυχαγωγία. Είναι χαλάρωση. Για να ηρεμήσεις, λέει. Και αν δείτε όλες οι ταινίες που ξεκινάνε από το Hollywood, από εκεί είναι ο κύριος, ας πούμε, η αιχμή του δόρατος της νέας εποχής και της παγκοσμιοποίησης, είναι αυτή η βιομηχανία του θεάματος, που ξεκινάει από το Hollywood. Όλες οι ταινίες, θα δείτε, τελικά είναι ίδιες. Εγώ είχα να δω ταινία από 20-25 χρόνια και κάποια φορά σε μια κατασκήνωση, λέει, να δούμε, λέει, πάτρε, αυτή δεν έχει τίποτα. Τέλος πάντων, να κάτσω κι εγώ να δω τι ήταν αυτό. Και λέω, βρε παιδιά, αυτό το έχω δει και πριν 20 χρόνια. Ίδια ταινία, ίδιο πράγμα είναι. Μπαμ, μπουμ, πιστολίδα, αυτά πιστολίδια, αυτά αυτοκίνητα που τρέχουν κλπ. Όλα το ίδιο πράγμα. Αλλά μέσα εκεί σου βάζουν και διαλογισμό, σου βάζουν και αυτά τα περίεργα περί μετεψύχωσης, περί κάρμα κλπ. Σου περνάνε δηλαδή την προπαγάνδα τους. Και σήμερα περνάνε και την ομοφιλοφιλία. Και τα λεγόμενα παιδικά προβάλλουν την ομοφιλοφιλία. Και θα δείτε σε λίγο και την παιδοφιλία. Για να μην το πω ήδη ότι γίνεται και αυτό. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Και να σας πω κάτι που το λένε έτσι οι ερευνητές, ότι τελικά η ψυχαγωγία, η διασκέδαση πιο σωστά, τίνει να γίνει ένα μέσο καταστολής και ένα μέσο επιβολής της παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση, ξέρετε τι επιδιώκει, να καταστραφούν οι εθνικοί πολιτισμοί και να αντικατασταθεί η ιδιοπροσωπεία του κάθε λαού με μια παγκόσμια καταναλωτική κουλτούρα και με μια αγοραία, δηλαδή πορνική θρησκεία της ειδονής και φυσικά μια υποταγή στο κράτος. Και θα δείτε πως ο κόσμος σιγά σιγά, λόγω της ανίας που υπάρχει, και όλο και αυξάνει η ανία, η ανία είναι η βαρεμάρα στον κόσμο, θα ζητάει ένα υποκατάστατο. Και το έχουν έτοιμο, ξέρετε ποιο είναι το υποκατάστατο? Η δημόσια ψυχαγωγία, η οποία ως κύριο χαρακτηριστικό θα έχει την ειδονή.
Γι' αυτό και λένε οι ερευνητές και ένας ονόματι Aldous Huxley, θα τον έχετε ακούσει, ότι δεν θα χρειαστεί μεγάλος αδελφός, όπως έλεγε ο Όργουελ στο μυθιστόρημα αυτό το 1984, ένας παγκόσμιος δικτάκτορας. Γιατί οι άνθρωποι, μέσω της ψυχαγωγίας, της βιομηχανίας αυτής, που ξεκινάει, όπως σας είπα, από το Hollywood, θα αποδεχθούν την ψυχαγωγία ως τον ανώτερο τρόπο ζωής. Και το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ψυχαγωγίας θα είναι η ειδονή. Η άκρατη ειδονή, η οποία θα περάσει μέσα στους λαούς με τη διάλυση της οικογένειας. Ήδη το βλέπουμε αυτό, ότι η οικογένεια έχει διαλυθεί. Και έχει ανοίξει ο δρόμος πλήρως για κάθε διαστροφή. Για κάθε διαστροφή. Και το βλέπετε ήδη στα σχολεία. Τα παιδιά μας πλέον στα σχολεία δεν μιλάνε για έρωτες και τέτοια, όπως γινόταν σε εμάς. Ετερόφιλους έρωτες. Μιλάνε για ομοφιλοφιλία. Τα υπονοούμενα στα παιδιά τώρα στα σχολεία είναι ομοφιλοφιλικά. Τα μικρά παιδιά. Ήδη το κράτος μας περνάει το μήνυμα μέσα από τη θεματική εβδομάδα ότι όλα είναι φυσιολογικά. Είναι απλώς διαφορετικά. Τι λέτε ότι είναι διαστροφή ή ομοφιλοφιλία, μην λες τέτοια πράγματα. Τώρα ίσως δεν με πιάνουν ακόμα, αλλά σε 5-10 χρόνια θα με βάλουν φυλακή που λέω αυτά τα πράγματα. Αν ακούσω την ομιλία μετά 10 χρόνια. Να λες ότι η ομοφιλοφιλία είναι διαστροφή, ότι είναι αμαρτία, παράδεκτος είσαι πάντα. Λοιπόν, θα δείτε ότι σε λίγο θα έρθει αυτό. Όλη αυτή η διάλυση της οικογένειας αφενός και αφετέρου η ιδιοχέτευση αυτής της άκρατης ειδονοθυρίας και φιλιδονίας που γίνεται μέσα από το Hollywood, ξαναλέω, προσέξτε, δεν είναι αμεληταία ποσότητα η ψυχαγωγία και αμεληταίο θέμα. Είναι πολύ σημαντικό. Όλη αυτή η φιλιδονία είναι τρόπος για να υποταχθεί το λαός. Γιατί ένας άνθρωπος που θα υποταχθεί στην ειδονή, μετά θα υποταχθεί και στις διαστροφές. Γιατί η ειδονή έχει αυτό το χαρακτηριστικό, τη βαριέσαι. Έχει κόρο. Έρχεται ένας κορεσμός. Κάνεις αυτό που σου φέρνει η ειδονή, το ξανακάνεις, το ξανακάνεις, το τρως, το ξανατρως, το ξανατρως, το βαρέθηκες. Λες, το μπουκτίσα, κάτι άλλο. Πας στο άλλο. Το κάνεις και το άλλο, το μπουκτίζεις και εκείνο. Και έτσι ο άνθρωπος πάει από τα, ας πούμε, σχεδόν φυσιολογικά, πάει στα διαστραμμένα. Και στα πολύ διαστραμμένα και στα πάρα πολύ διαστραμμένα. Και ξέρετε όλα αυτά ότι σήμερα υπάρχουν στο διαδίκτυο. Τα πάντα υπάρχουν. Και τα μικρά τα παιδιά είναι έγκλημα αυτό που κάνουν οι γονείς. Που τους δίνουν κινητά με ίντερνετ και τα αφήνουν ελεύθερα στο σπίτι, στα Wi-Fi. Τα ξέρουν όλα αυτά. Πολύ καλύτερα από εσάς. Τα έχουν δει όλα. Και μην ακούτε που λέτε το παιδάκι με εμένα είναι εντάξει, λέει, μου λέει ο πατέρας. Έτσι, κοιμάσαι, μια χαρά κοιμάσαι. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Το παιδάκι σου τα έχει δει όλα. Για να μην σου πω ότι τα έχει κάνει κιόλας, τα έχει δοκιμάσει. Γι' αυτό τα λέω όλα αυτά για να ανησυχήσουμε λίγο. Έρχεται επομένως, όχι ο μεγάλος αδερφός, αλλά έρχεται μία εκούσια αυτοκαταστροφή. Ο άνθρωπος από μόνος του, έτσι λένε κάποιοι τέλος πάντων, και αυτός ο Huxley, θα χαίρεται να υποδουλώνεται και να αυτοδιαλύεται. Βλέπετε σήμερα τα παιδιά να έχουν όρεξη για μάθηση, για διάβασμα. Κανένα ενδιαφέρον. Εκτός από 2-3, ας πούμε, σε κάθε τμήμα, οι υπόλοιποι πάνε και έρχονται. Και το σχολείο έχει γίνει απλώς ένας τόπος επιτήρησης, έτσι, παιδοφύλαξη. Ουσιαστικά είναι. Οι γονείς ξεφορτώνονται λίγο τα παιδιά, χαλαρώνουν λίγο τις ώρες που είναι στο σχολείο και μετά ξανά πάλι με τα θηρία στο σπίτι. Πού οφείλεται αυτό? Γιατί το παιδί δεν έχει κανένα ενδιαφέρον? Οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό σε αυτή την άκρατη φιλιδονία. Όταν ο άνθρωπος υποκύψει στην ειδονή, στα σαρκικά πάθη, μετά του κάνεις ό,τι θέλεις. Και ένας λόγος που προωθούν την ομοφιλοφιλία, το ξέρετε και αυτό, το είπε και ένας καθηγητής πανεπιστημίου αυτό, είναι ότι εξυπηρετούν τους στρατηγικούς τους στόχους. Οι παγκοσμιοποιητές που έχουν σε στόχο να υποτάξουν όλη την ανθρωπότητα και να ανοίξουν τον δρόμο για τον Αντίχριστο, βέβαια, τελικά,
θέλουν ανθρώπους μάζα. Θέλουν ανθρώπους ήλωτες. Θέλουν ανθρώπους υποταγμένους. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Δεν θέλουν ανθρώπους που να σκέφτονται. Και τι τους προβάλλουν, ως ανώτερο τρόπο ζωής, την ψυχαγωγία. Το θέαμα, έτσι. Το θέαμα σήμερα λειτουργεί σαν ένας δικτάκτορας, στον οποίο όμως, προσέξτε, μπαίνουμε εκούσια μόνοι μας. Δεν σε αναγκάζει κανείς να δει τηλεόραση ή να δεις τα βιντεάκια στο YouTube. Γιατί να τα δεις. Μπαίνεις μόνος σου και αυτοδιαλύεσαι. Και νομίζω ότι διασκεδάζεις. Και ουσιαστικά σε διαμορφώνουν. Σε φτιάχνουν αυτοί όπως θέλουν. Και όλα αυτά είναι στοχευμένα. Γιατί ένας άνθρωπος που θα γίνει διαστραμμένος ηθικά, μετά δεν έχει σθένος να αντισταθεί σε τίποτα. Και αυτό τα think tank τα λεγόμενα, τα ξέρουν πολύ καλά αυτά. Και τα προωθούν και δίνουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια για να προωθηθεί η διαστροφή ομοφιλοφιλία και η παιδοφιλία τώρα. Ήδη αρχίσανε και το ζητάνε και αυτό, να νομοποιηθεί και η παιδοφιλία. Γιατί ξέρουν ότι έναν άνθρωπο όταν τον κάνεις έτσι, μετά τον έχεις διαλύσει. Έχεις χτυπήσει το είναι του, έχεις χτυπήσει την ουσία του, τη ρίζα της υπάρξεώς του. Όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει τι είναι, αν είναι άνδρας ή γυναίκα, τον έχεις διαλύσει αυτόν τον άνθρωπο. Όταν λες το παιδάκι των 6 χρονών να αποφασίσει αν θα είναι αγόρι ή κορίτσι, και αυτό διδάσκουν τώρα στα παιδιά, στα σχολεία, και δεν μιλάει κανένας. Και απορώ δηλαδή, τι έχουμε πάθει. Κοιμόμαστε, ενώ υπάρχει πληροφόρηση. Υπάρχει πληροφόρηση. Μένουμε αδρανείς, σαν κοιμισμένοι. Δεν αντιδρά κανένας. Τα τρώμε δηλαδή ό,τι μας λένε. Ένα ορθόδοξο κράτος, και αναθέσαμε σε κάποιους άθεους, δεν κάνω πολιτική τώρα, προσέξτε. Οι οποίοι άνθρωποι αυτοί, δεν κάνω πολιτική, έχουν ξεπεράσει και τον διάβολο. Όχι σαν πρόσωπα, δεν τους κατηγορώ στα πρόσωπα, αλλά η συμπεριφορά τους. Ξέρετε ότι ο διάβολος πιστεύει. Ο διάβολος δεν δηλώνει άθεος. Δεν δηλώνει άθεος. Ο διάβολος, λέει η Αγία Γραφή, πιστεύει και φρύσει. Και φρύτη. Ένας άθεος λοιπόν έχει ξεπεράσει τον διάβολο. Είναι πάνω από τον διάβολο. Γιατί ούτε ο διάβολος δεν το κάνει αυτό. Να πει ότι δεν υπάρχει Θεός. Καταλάβατε. Και εμείς αυτούς τους βάλαμε να μας κυβερνήσουν. Ξαναλέω, δεν έχω με αυτούς κάτι προσωπικά. Αλλά τα έχω με εμάς. Γιατί αυτό δείχνει μια μεγάλη διαστροφή στο λαό μας. Και μια μεγάλη υποδούλωση στα πάθη μας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν τους βάλαμε εκεί φυσικά επειδή δήλωσαν άθεοι. Αλλά δεν το λάβαμε καν υπόψη μας αυτό, νομίζω, ότι δήλωσαν άθεοι. Τι λάβαμε υπόψη μας. Μας είπαν ότι θα ικανοποιήσουμε τη φιλιδονία σας. Λεφτά υπάρχουν, αυτό δεν θέλετε, λεφτά δεν θέλετε, για να ικανοποιήσετε τα πάθη σας, θα σας τα δώσουμε. Και εμείς είπαμε, κάντε το. Δεν μας νοιάζει αν είστε άθεοι ή όχι. Ξεπουλήσαμε τα πάντα δηλαδή, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τη φιλιδονία μας, η οποία ξεκινάει, προσέξτε, από την ψυχαγωγία. Όλη η ψυχαγωγία, αν δείτε, είναι δομημένη σε αυτό. Στο να ικανοποιηθεί η φιλιδονία. Θυμάμαι και τον, να μην πω το όνομά του, ξέρετε, τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, προεκλογικά έλεγε αυτό το πράγμα, δημόσια το έλεγε και το άκουσα και έφρυξα. Δεν μπορώ να πω και τη λέξη που έλεγε. Θα σας φέρω να βλέπετε πορνοθεάματα. Το έλεγε ανοιχτά στον κόσμο. Προεκλογική εξαγγελία δηλαδή. Καταλάβατε, και αυτόν τον άνθρωπο από κάτω τον ακούγανε και τον χειροκροτούσαν. Και μετά λέμε γιατί έχουμε τα χάλια που έχουμε. Αυτή δηλαδή η δονή που τόσο λανσάρεται και διοχετεύεται στον κόσμο, ξαναλέω, μέσω της ψυχαγωγίας και μέσω της όλης αυτής κατάστασης, είναι στοχευμένη, δεν είναι τυχαία. Και περνάει το μήνυμα μέσα από όλα τα ΜΜΕ, ότι πλέον όλη η ανθρωπότητα είναι τέτοια, είναι διαστραμμένη όλοι. Ενώ δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Δηλαδή μας βάζουν σε ένα ψεύτικο κόσμο για να περάσουν τελικά αυτά που θέλουν. Τώρα τα λέω όλα αυτά για να προβληματιστούμε για μας και να κάνουμε τις αντιστάσεις μας, να αντισταθούμε. Και βέβαια η πρώτη αντίσταση είναι η πνευματική ζωή και στις διακοπές και πάντοτε. Είναι η συνέπεια με τα πιστεύω μας. Να σας πω κάτι από το Ευαγγέλιο.
είναι στο κατά Μάρκον 6ο κεφάλαιο, 31ο στίχος. Και λέγει αυτής, ο Κύριος, μιλάει ο Κύριος. «Δεύτε ημείς αυτοί κατηδίαν εις έρημον τόπον και αναπάβεστε ολίγον». Το λέει στους Αποστόλους. Ελάτε, λέει, ημείς αυτοί, δηλαδή τι, μόνοι σας, εσείς, οι Απόστολοι, κατηδίαν, ιδιαιτέρως, εις έρημον τόπον, όχι δημόσια, όχι σε καμιά μεγαλούπελη, με ωραίους κήπους και ωραία ξενοδοχεία, εις έρημον τόπον και αναπάβεστε ολίγον. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβουμε πού είναι η ανάπαυση. Πώς θα βρούμε την αληθινή ανάπαυση? Μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από τη συμπεριφορά του Χριστού. Ο κατεξοχήν τέλειος άνθρωπος είναι ο Χριστός. Αν θέλεις να δεις πώς θα ζήσεις σωστά για να χαρίσεις τη ζωή σου, να δεις πώς είσαι ο Χριστός και πώς διδάσκει και τους Αποστόλους. Εις έρημον τόπον λοιπόν και αναπάβεστε ολίγον. Ολίγον, όχι πολύ. Γιατί η πολλή ανάπαυση μετά φέρνει άλλα πράγματα. Ξεσηκώνονται τα πάθη. Ήσαν γάρ οι ερχόμενοι και οι υπάγοντες πολλοί. Αυτοί που πηγαίνανε και έρχονταν στους Αποστόλους ήταν πολλοί. Και ουδέ φαγήν ευχαίρουν και δεν έβρισκαν χρόνο ούτε να φάνε. Θα πήγαινε ο ένας, θα έλεγε, Κύριε, σε παρακαλώ το παιδί μου, ξέρω εγώ, κάνε του, διάβασε του μια ευχή. Δεν βρίσκανε χρόνο και οι Απόστολοι να τακτοποιήσουν τον κόσμο ούτε για να φάνε. Και υπήρχε ανάγκη για διακοπές. Και οι Απόστολοι λοιπόν τους στέλνει ο Χριστός σε διακοπές. Και, αλλά προσέξτε τις προϋποθέσεις. Εμείς αυτοί, του τέστην, μόνοι σας, θες να ξεκουραστείς. Να ησυχάσεις λίγο. Να βρεις τον εαυτό σου. Να είσαι με τον εαυτό σου. Έτσι θα ξεκουραστείς. Όχι με άλλους. Θα πεις γιατί δεν τους αγαπάμε, τους άλλους αγαπάμε. Αλλά κάποια στιγμή θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας. Λίγο με τον εαυτό σου. Να δεις τον εαυτό σου στην ησυχία. Εις έρημον τόπον. Θες να αναπαυτείς. Σε έρημο τόπο. Πάνε διακοπές, λέει, στη Μύκονο. Στη Σαντορίνη. Στις Μπαχάμες. Δηλαδή μέσα στην κοσμοσυρωή, εκεί που πατάει ο ένας πάνω στον άλλο σχεδόν, ας πούμε. Είναι ξεκούραση αυτό. Κάθε άλλο. Αφήνω τις αφορμές για αμαρτία που θα βρεις εκεί πέρα. Ο Κύριος του στέλνει, προσέξτε, σε έρημο τόπο και όχι σε τεχνητή άνεση. Σήμερα νομίζουμε ότι όταν είναι όλα τέλεια οργανωμένα, οι ανέσεις και λοιπά, θα ξεκουραστούμε. Δεν ξεκουράζεις έτσι. Η άνεση φέρνει ανία. Να το θυμάστε αυτό. Παλιά οι άνθρωποι που ήταν πιο δύσκολες και βιωτικές συνθήκες δεν είχαν τόση κατάθλιψη όσοι έχουμε σήμερα. Τόση βαρεμάρα. Γιατί ξέρουν ότι για να ζήσουν πρέπει να παλέψουν. Πρέπει να δουλέψουν και πάλι ήταν φτωχικά πολύ τα πράγματα. Σε ένα δωμάτιο μπορεί να μένουν και 8 και 10 άνθρωποι. Τώρα έχουν λίγο φτιάξει αυτά τα πράγματα. Λίγο ο άνθρωπος από αυτά έχει ησυχάσει λίγο. Αλλά η κατάθλιψη έχει πάει ως πρώτη αιτία νόσου, η κατάθλιψη. Η βαρεμάρα, ως τελικό σταθμό, έχει την κατάθλιψη. Τι είναι η βαρεμάρα και η ανία? Δεν βρίσκει νόημα ο άνθρωπος να κάνει κάτι. Σου λέει, γιατί να το κάνω, δεν έχει νόημα. Δεν έχω λόγο να κάνω τίποτα. Στον έσκατο βαθμό της ανίας. Αυτό είναι η κατάθλιψη, η παραίτηση από όλα. Γιατί όλα αυτά? Γιατί ο άνθρωπος έχει χάσει τον προσανατολισμό του, που είναι ο Θεός. Και αντί να ψυχαγωγείται, δηλαδή να άγει την ψυχή του προς τον Θεό, διασκεδάζει, διασκορπίζεται. Και τι κάνει? Αυξάνει ακόμη περισσότερο την ανία του και την κατάθλιψή του. Και βλέπετε και η διασκέδαση σήμερα, πώς γίνεται? Με μια τέλεια απουσία κοινωνίας. Βλέπετε τα παιδιά στις παρέες, το καθένα είναι μπροστά στην οθόνη του κινητού του. Κατά τα άλλα έχουν παρέα. Και ο καθένας μιλάει στο κινητό του μέσω της οθόνης. Ή πάνε στο κλαμπ, ας πούμε, και το λένε κιόλας, να σας διάβαζα και σας είπα για αυτή τη διδακτορική διατριβή. Χορεύω, λέει, για την πάρτι μου. Μα τόσοι είναι γύρω σου και λοιπά. Όχι, λέει, για τον εαυτό μου χορεύω. Δηλαδή και η διασκέδαση ακόμα γίνεται σήμερα μοναχική. Ο άνθρωπος δηλαδή όσο πάει
κλείνεται στα πάθη του, κλείνεται στον εαυτό του, σε έναν άκρατο εγωισμό, και αυτό, ξέρετε, είναι η αρχή της κόλασης. Γιατί η κόλαση είναι η έσχατη ακοινωνισία. Η απόλυτη ακοινωνισία. Αυτό είναι η κόλαση. Δεν κοινωνείς με κανέναν. Ούτε με τον Θεό, ούτε με τους άλλους. Θυμηθείτε αυτό που το γράφει στον Άγιο Μακάριο, στο βιβλίο του Αγίου Μακαρίου, που είδε στην έρημο ένα κρανίο και ρώτησε εκεί ποιος είσαι εσύ, και είπε είμαι ιερέας των ειδώλων, και πώς περνάτε εκεί, λέει χάλια περνάμε, είμαστε δεμένοι πλάτη με πλάτη. Που σημαίνει τι, δεν βλέπουμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου, δεν υπάρχει κοινωνία. Αυτή είναι η κόλαση. Όταν εσύ λέει κάνεις λίγο προσευχή, γυρίζουμε λίγο και βλέπουμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου και έχουμε μια αναψυχή, μια πορτοκαλάδα που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Λοιπόν, και διάβαζα και πρόσφατα έναν Άγιο σύγχρονο, σχετικά σύγχρονο, Στάρετς, νομίζω Ρώσος ήταν αυτός, και έλεγε πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, όταν δεν θα υπάρχει, λέει, μονοπάτι για την πόρτα του γείτονα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή οι άνθρωποι θα κλειστούν τόσο πολύ στον εαυτό τους, θα έχουν κάνει τα σπίτια τους οχυρά. Και τώρα όσο πάμε έτσι, δεν γίνεται τα σπίτια μας. Παλιά τα σπίτια ήταν ανοιχτές οι πόρτες. Δεν κλειδώναμε τα σπίτια μας. Τώρα πού να μείνει έτσι η πόρτα ξεκλείδωτη? Σιγά σιγά θα υπάρχει και δρόμος για το γείτονα. Η απόλυτη ακοινωνισία. Και αυτό που οφείλεται, ακριβώς οφείλεται στην υποταγή στα πάθη. Και ο πρώτος ακοινώνητος είναι ο ίδιος ο διάβολος. Γιατί δεν θέλησε να είναι κοινωνός με τον Θεό, έγινε αντάρτης του Θεού και κατέληξε σε μια απόλυτη απομόνωση. Επομένως, προσέξτε τις παραμέτρους. Μέσα από το Ευαγγέλιο βγαίνουν αυτά. Να πάτε, λέει, εμείς αυτοί μόνοι σας. Εις έρημο τόπο, για να ησυχάσεις, να ξεκουραστείς, δεν χρειάζεται να πας σε ωραίες πόλεις, να πληρώσεις και ένα σωρό χρήματα και με ωραίους κήπους και ωραία ξενοδοχεία και δεν ξέρω τι άλλο. Μπορεί να πας σε ένα βουνό, σε μια σκέτη πλαγιά εκεί να κάτσεις μια ώρα, να πεις δύο λόγια προσευχή στο Θεό, να δεις τι ξεκούραση θα νιώσεις. Εννοείται βέβαια να έχεις τακτοποιήσει τις συνείδησεις σου, να έχεις εξομολογηθεί, να έχεις καθαριστεί λίγο από τα γουρουνάκια που έλεγε κάποιος που έχουμε μέσα μας. Γιατί αν έχεις τα γουρουνάκια και πας και εκεί πάλι θα ταλαιπωρία θα είναι. Η αληθινή ξεκούραση είναι στην ησυχία. Στην απουσία, προσέξτε, των ερεθισμών των παθών. Τα οποία πάθη ερεθίζονται, προσέξτε, δια των αισθητηρίων. Δια των αισθήσεων ερεθίζονται τα πάθη. Κατ' εξοχήν και δια του λογισμού βέβαια και δια της μνήμης, αλλά κυρίως δια των αισθήσεων και κατ' εξοχήν δια των οφθαλμών. Αν ο άνθρωπος δεν ελέγξει τα μάτια του, τα αυτιά του, τις αισθήσεις του, δεν μπορεί να ησυχάσει από τις προκλήσεις του διαβόλου, από τους ερεθισμούς των παθών. Και τα πάθη είναι που κουράζουν τον άνθρωπο. Είναι αυτά που μας μολύνουν, μας λερώνουν, μας βρωμίζουν και μας κουράζουν. Δεν κουράζεσαι όταν είσαι δίπλα σε ένα, ας πούμε, σε ένα τόπο βρώμικο ή μέσα σε ένα βρώμικο τόπο. Λες πότε να φύγω. Αυτό κάνεις τον ίδιο στον εαυτό έτσι, όταν υποτάσσεσαι στα πάθη και αφήνεσαι στις προκλήσεις και στους ερεθισμούς των παθών. Πηγαίνετε λοιπόν, λέει ο Κύριος, σε έρημο τόπο, σε ήσυχο τόπο, όπου δεν υπάρχουν οι προκλήσεις των παθών. Ένα απλό. Γιατί να πας εκδρομή και να μην πας προσκύνημα, ή την εκδρομή να την κάνεις προσκύνημα και να πας σε ένα μοναστήρι και να επιδιώξεις να συναστραφείς με έναν Άγιο άνθρωπο και να μάθεις και το παιδί σου να έχει φίλους Αγίους μοναχούς και την κόρη σου Άγιες μοναχές. Αλλά υπάρχει αυτή η φοβία προτεσταντική, μην γίνει και καλόγρια κόρη. Βλέπετε πόσο μας έχει ποτίσει ο προτεσταντισμός. Γιατί βέβαια αυτή είναι αντιμοναχικοί αυτοί οι άνθρωποι. Πολεμάνε το μοναχισμό, δεν τον θέλουν. Γιατί έχουν διαστραφεί, έχουν χάσει την ουσία της πίστεως, την αληθινή πίστη. Αληθινή ξεκούραση είναι λοιπόν το να αποφύγεις την αμαρτία. Αληθινή κούραση και κόπος και πόνος και φθορά και αθυμία και μελαγχολία και κατάθλιψη
και νέκρωση και θάνατος ένα είναι, να ξέρετε, η αμαρτία. Δεν φταίει η δουλειά, δεν φταίει, ξέρω εγώ, λένε, τα πολλά, ξέρετε βέβαια, αν τα πολλά τα έχεις για να υπηρετείς τα πάθη σου, πάλι αμαρτία κάνεις. Αλλά εκείνο που κουράζει σε τελευταία ανάλυση είναι η αμαρτία. Και όχι μόνο κουράζει, σκοτώνει. Θες να ξεκουραστείς, να πολεμήσεις την αμαρτία. Να πας σε έρημο τόπο όπου δεν έχει τόσες προκλήσεις να αμαρτήσεις. Και τι λέει μετά ο Κύριος, και αναπαύσαστε ολίγων. Έχει σημασία και αυτό το ολίγων. Όχι για πολύ, γιατί μετά θα πέσεις, υπάρχει φόβος βέβαια, να πέσεις στη ραθυμία, στην τεμπελιά, στη χάβνωση. Η διαρκής ανάπαυση δεν υπάρχει εδώ στη γη, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει μόνο στον ουρανό. Θα πρέπει ο χριστιανός, λέει ένας ερμηνευτής, ο Ζυγαβηνός, και αυτός που είναι δάσκαλος της Εκκλησίας, για αυτούς το λέει, αλλά εμείς μπορούμε να το επεκτείνουμε και να το πούμε για όλους τους χριστιανούς. Θα πρέπει, λέει, να μην δίνει τον εαυτό του συνεχώς στα πλήθη. Δηλαδή να αναλώνεται συνεχώς στο να βοηθά τους άλλους, να συμπαρίσταται, να συμβουλεύει κλπ. Αλλά εν καιρό συστέλεστε και ιδιάζειν, ιδιάζω, δηλαδή να μένω μόνος μου, ιδιωτικά να ζω, και συνάγειν το νου από τις έξω περιφοράς. Και να συγκεντρώνεις το νου σου από την εξωτερική περιφορά, την περιπλάνηση προς τα έξω. Αυτό είναι που κατεξοχήν κουράζει τον άνθρωπο, το σκόρπισμα. Και το λένε, ξέρετε, και σύγχρονοι επιστήμονες. Υπάρχει και μία ορολογία, το λένε multitasking. Δηλαδή προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει πολλά έργα, ταυτόχρονα μάλιστα. Αυτό λένε και μάλιστα με τους υπολογιστές που έχουμε σήμερα. Προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει και κάτι στον υπολογιστή, να ποντάει και στο κινητό, ξέρω εγώ, να φτιάχνει και τον καφέ του. Όλο αυτό λέει, ξέρετε τι κάνει τελικά, καίει τον εγκέφαλο. Τον καίει τον εγκέφαλο. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος να λειτουργεί έτσι. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να ζει μια ζωή έτσι απλή, ήρεμη, ταπεινή, συγκεντρωμένος στον εαυτό του, έτσι ώστε να μπορεί να κοινωνήσει με τον Θεό. Γιατί όταν είσαι σκόρπιος, δεν έχεις τον εαυτό σου δηλαδή μαζί σου, δεν μπορείς να βρεις κανέναν. Ούτε τον Θεό, ούτε τον πλησίο. Και δεν μπορείς να κοινωνήσεις με κανέναν, αφού δεν έχεις τον εαυτό σου μαζί σου. Ο εαυτός σου είναι εκτός. Είσαι εκτός εαυτού που λέμε. Ποια είναι η αληθινή ψυχαγωγία τελικά και πώς μπορούμε αληθινά να χαρούμε τις διακοπές μας, να το πούμε και έτσι απλά. Θα έλεγα, όσο και αν φανεί έτσι πολύ ακραίο, αληθινή ψυχαγωγία, να ξέρετε, είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η λατρεία. Αν ο άνθρωπος ζει τη Θεία Λειτουργία, έχει βρει την αληθινή ψυχαγωγία. Ξέρετε ποια θα είναι η ζωή μας στον Παράδεισο, αν μας αξιώσει εδώ σκυπάμε. Η Θεία Λειτουργία θα είναι. Η ζωή στον Παράδεισο θα είναι μια διαρκής Θεία Λειτουργία. Μια συνεχής δοξολογία του Θεού. Αυτό θα είναι ο Παράδεισος. Θέλεις να ξεκουραστείς πραγματικά, μάθε να αγαπάς τον Θεό. Να λατρεύεις τον Θεό. Κατ' εξοχήν η αγάπη μας στον Θεό φανερώνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γιατί η πιο δυνατή, η πιο υψηλή προσευχή που έχουμε είναι η Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο. Να δώσεις τον Θεό Πατέρα τον Υιό Του. Σφαγιασμένο, θυσιασμένο. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Δίνουμε στον Θεό Πατέρα τον Υιό Του σφαγιασμένο. Και τον παρακαλούμε εν ονόματι της θυσίας του Χριστού να μας ελεήσει, να μας συγχωρέσει. Δεν υπάρχει πιο ύψιστο πράγμα από αυτό. Και πιο ύψιστη ξεκούραση για την ψυχή. Και αυτό μπορείς να το κάνεις, δόξα τω Θεώ, ακόμα στην πατρίδα μας, όπου και αν βρεθείς, για να κάνεις τις λεγόμενες διακοπές σου. Και δεν πρέπει να το αμελεί αυτό ο χριστιανός. Κανονικά, λένε οι διαταγές των Αποστόλων, ο χριστιανός πρωί και βράδυ πρέπει να πηγαίνει στην Εκκλησία, να λατρεύει το Θεό κάθε μέρα, δύο φορές την ημέρα. Εμείς το έχουμε καταντήσει μία φορά τη βδομάδα και αυτό με το ζόρι. Πόσο λυπάμαι, έρχονται οι άνθρωποι πολλές φορές και μετά το ευλογημένη βασιλεία.
και μετά το Ευαγγέλιο και μετά το Κήρυγμα και μετά το Χερουβικό. Καλά, χριστιανός είσαι και τι έχεις την ψευδέστηση ότι λειτουργήθηκες? Τι είσαι, κανένα ρομπότ, γυρνάω στο κουμπί και τώρα είμαι στη λατρεία του Θεού, έτσι έχω ανέβει στα ουράνια, ας πούμε? Δεν θέλει μια προετοιμασία η ψυχή? Αυτό εξυπηρετεί ο όρθρος. Αν δεν πας στον όρθρο, αν δεν ακούσετε το Θεό Ευαγγέλιο που μιλάει για την Ανάσταση, την Κυριακή, τι κατάλαβες από την Κυριακή? Κυριακή είναι Ανάσταση, είναι Πάσχα. Μετά λες, γιατί είναι άδεια η ψυχή μου? Μα πώς δεν θα είναι άδεια? Όταν λείπει ο Θεός, λείπει η χάρη του Θεού. Και υπάρχουν και οι γιορτές, για τις οποίες σας είπα, μιλάει και ο Δημόκριτος. Εμείς έχουμε τις χριστιανικές γιορτές. Και αν δείτε στην εκκλησία μας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Κάθε μέρα έχουμε γιορτή. Θυμάμαι, είχε έρθει ένας γιατρός στο Άγιον Όρος και είχαμε το τυπικό με τη χάρη του Θεού τότε. Και λειτουργούσαμε κάθε μέρα στο κελί που είμαστε. Και τώρα το ίδιο τυπικό με τη χάρη του Θεού έχουμε στο μοναστήρι. Και ξέρετε τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος, τελείως αυθόρμητα. Λέει, πάτερ μου, εσείς εδώ πέρα έχετε κάθε μέρα γλέντι. Λέω, έτσι είναι. Κάθε μέρα γλέντι έχουμε. Κάθε μέρα πανηγυρίζουμε και δοξάζουμε το Θεό μέσα στη Θεία Λειτουργία. Εννοούσε ότι έχουμε Θεία Λειτουργία, αυτό εννοούσε. Ήταν πιστός άνθρωπος. Και το κατάλαβε, το έζησε και το είπε εντελώς αυθόρμητα. Κοιτάξτε, ο Χριστός μας θέλει να γλεντάμε τη ζωή μας. Αλήθεια το λέω. Το λέει η Αγία Γραφή, ξέρετε τι λέει? Η τρυφή μου μετά των ιών των ανθρώπων. Τρυφή θα πει γλέντι. Το Άγιο Πνεύμα μιλάει. Το γλέντι μου, λέει ο Θεός, είναι να είμαι με τους ανθρώπους. Και πότε είμαστε και γλεντάμε με τον Θεό? Κατ' εξοχή στη Θεία Λειτουργία. Εκεί γλεντάμε με τον Θεό. Έχει, ας πούμε, και ο χριστιανός το δικό του πάρτι. Αν μάθουμε έτσι να ζούμε, δεν θα κάνουμε διακοπές 15 μέρες το χρόνο και 20. Που μερικοί μόνο γι' αυτό ζουν. Έτσι. Η ζωή τους έχει γίνει το Σαββατοκύριακο και οι διακοπές. Έτσι δεν είναι? Κάθε μέρα έχεις διακοπές. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Δοξάζεις το Θεό, ζεις αυτό το γλέντι με το Θεό. Και αυτό είναι η χριστιανική ζωή. Η τρυφή μου μετά των ιών των ανθρώπων. Το λέει ο Χριστός. Και τι λέει ο διάβολος τώρα? Προσέξτε τι λέει. Δεύτε, λέει, και καταπαύσομαι τα εορτάς του Θεού. Ελάτε, λέει, να καταστρέψουμε τις γιορτές του Θεού. Να καταργήσουμε την αργία της Κυριακής. Να μην πηγαίνουμε στη λειτουργία την Κυριακή χριστιανή. Είναι διαβολικά όλα αυτά. Εμείς κοιμόμαστε, νομίζουμε τα κάνει το κράτος. Δεν κάνει το κράτος. Ο διάβολος είναι από πίσω. Όταν είχε επιβληθεί ο κομμουνισμός στη Ρωσία, ξέρετε τα Χριστούγεννα ήταν εργάσιμη μέρα? Σκόπιμα. Για να μην πάνε οι χριστιανοί στη λειτουργία, να δουλεύουν. Δεύτε και καταπαύσομαι τα εορτάς του Θεού. Αυτή είναι η χαρά του διαβόλου. Να πάψουν οι γιορτές του Θεού. Να πάψει η Θεία Λειτουργία. Να πάψουν οι αγρυπνίες, οι εσπερινοί, οι όρθροι. Αλλά βλέπεις και εμείς οι χριστιανοί πόσο συμπλέουμε με αυτό το πνεύμα. Κάνει ο παπάς, ας πούμε, την ακολουθία την καθημερινή, κανένας. Μόνος του. Ούτε ψάλτης. Και ο ψάλτης για να πάει πρέπει να τον πληρώσει. Αλλιώς δεν πάει. Κάνει συμφωνία. Σωστό, έτσι, ναι. Έτσι είναι, το ξέρουμε. Να τα λέμε και τα δικά μας τα χάλια. Σου λέει, πάτερ μου, δεν είμαι εγώ κάθε μέρα στην εκκλησία. Κατά τα άλλα είναι ψάλτης, δηλώνει ψάλτης. Σαββατοκύριακο και άμα έχει και κάτι έκτακτο θα μου δώσει και κάτι ακόμα. Λοιπόν, δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει η Θεία Λειτουργία και τι σημαίνει να είσαι με το Θεό. Δεν ζούμε τη χαρά του Θεού. Γι' αυτό μετά ψάχνουμε για διασκέδαση και για διακοπές. Επομένως, η πηγή της χαράς είναι ο Χριστός. Πάμε στη Θεία Λειτουργία και τι κάνουμε εκεί? Δίνουμε τα πρόσφορά μας, την προσφορά μας, το ψωμί, το κρασί, που είναι πάλι τα δικά του, μαζί με κάτι δικό μας. Παίρνουμε από τον Χριστό το στάρι, το ζυμώνουμε
βάζουμε και κάτι δικό μας και το κάνουμε ψωμί. Παίρνουμε το σταφύλι, το κάνουμε μούστο, κρασί και το πάμε στο Χριστό. Τα δικά Του, το τα δίνουμε πάλι πίσω, ευχαριστιακά. Και τι μας δίνει ο Χριστός? Τον εαυτό Του. Τα κάνει αυτά που Του δίνουμε, σώμα Του και αίμα Του. Μέγα μυστήριο. Μέγα μυστήριο. Σε αυτό το γλέντι μας καλεί ο Θεός. Και γεμίζει μετά η ψυχή μας όλη. Τώρα τι να πούμε. Να σας πω ηθικούς κανόνες. Ότι αν θέλεις να το ζήσεις αυτό το μυστήριο, θα πρέπει να ντύνεσαι σεμνά. Πρέπει να τα πούμε και αυτά. Σήμερα πρέπει να λέμε και τα αυτονόητα. Πόσοι άντρες μου λένε, πας στην εκκλησία πάντα και κολλάζεσαι. Με τον τρόπο που δεν είναι ντυμένες, όχι που είναι ντυμένες, που δεν είναι ντυμένες οι γυναίκες. Και πάνε και στείνονται και μπροστά σου, στις θέσεις των αντρών. Έτσι. Τι να τους πω εγώ. Τους λέω, πάτε ρε παιδιά μπροστά, να βλέπετε το τέμπλο ή πίσω από καμιά κολόνα. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Ναι. Και μετά λες, γιατί είναι τόσο άδεια η ζωή μας. Πώς θα είναι. Όταν, ας πούμε, εσύ αμαρτάνεις έτσι και βάζεις και τους άλλους να αμαρτήσουν. Τους προκαλείς. Γιατί λέει ο Χριστός, όταν δεις πονηρά, ήδη λέει κάνεις μοιχεία. Αλλά όταν και ο άλλος σε προκαλεί και άλλοι σε προκαλεί να την δεις, και γίνει ολόκληρη επιστήμη πλέον αυτό το πράγμα. Η ειδονοβλεψία και το πώς δεν θα ντυθεί η γυναίκα για να προκαλέσει. Τι να πούμε, ότι οι πατέρες απαγορεύουν τα κοινά μπάνια. Μην σας σκανδαλίζει, τα απαγορεύουν. Ναι, θα μου πείτε, είμαι πολύ αυστηρός. Το ξέρω, το έχω ακούσει πολλές φορές. Αλλά εγώ θα σας λέω την αλήθεια. Γιατί όταν πας και ξεγυμνώσεις, συγγνώμη για τη λέξη, εκεί πέρα, δημόσια, τι κάνεις, δεν σκανδαλίζεις? Είμαστε απαθείς? Έχουμε φτάσει στα μέτρα του Αδάμ και της Εύας πριν την πτώση? Μακάρι. Δεν είμαστε όμως. Γι' αυτό ο Χριστός μας έδωσε χιτώνες. Ξέρετε τι θα πει χιτώνας? Από πάνω μέχρι κάτω καλυμμένος. Να μην φαίνεται τίποτα. Αυτό είναι ο χιτώνας. Και σήμερα οι άνδρες και οι γυναίκες αποβάλλουν τους χιτώνες. Και μετά λένε, εγώ δεν κάνω τίποτα. Τι κάνω εγώ, γιατί μια χαρά είμαι, λέει η γυναίκα μου. Τι έχω, λέει, γιατί. Θέλει να έρθει έτσι και στην εκκλησία και παντού. Υπάρχει κανόνα της εκκλησίας που λέει, απαγορεύεται να συλλούονται άνδρες και γυναίκες μαζί. Ακούστε το. Απαγορεύεται. Δεν ξέρουν οι Άγιοι Πατέρες γιατί το απαγορεύουν, ξέρουν πολύ καλά. Γιατί από τα μάτια ξεκινάει η μοιχεία και η πορνεία. Για να μην σας πω ότι είναι ήδη μοιχεία και πορνεία. Ήδη, ο Κύριος το είπε. Ότι είναι, ήδη έχεις κάνει μοιχεία στην καρδιά σου, όταν δεις πονηρά. Τι να πούμε. Ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε και να χορεύουμε, γιατί οι πατέρες απαγορεύουν τους χορούς. Ναι, τους απαγορεύουν. Μα θα μου πεις, πάτερ μου, τι μας λες τώρα, εδώ και στην ενορία μας έχουμε χορευτικό. Το ξέρω. Και η τάδε ενορία έχει και ομάδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου και κάνουν και προσευχή να νικήσουν. Το ξέρω. Και μπορεί να πάνε και στον Επίσκοπο και στον Πατριάρχη να πάρουν ευχή για να νικήσουν. Και κάνουν και αγιασμό για να νικήσουν. Τα έχουμε φάει όλα αυτά. Έχουν περάσει τη ζωή μας. Και τα θεωρούμε νορμάλ. Καθόλου νορμάλ δεν είναι αυτό. Ξέρετε ποιο είναι το νορμάλ? Να σας πω μια εικόνα. Σκεφτείτε έναν δρομέα που τρέχει, ας πούμε, και ενώ πηγαίνει πρώτος, σταματάει και αφήνει τους άλλους να περάσουν πρώτοι. Τι θα κάνανε από τις κερκίδες οι άνθρωποι? Δεν θα το γιουχάρανε, θα του λένε, χαζός είσαι, αφού πήγες ένα πρώτος. Ναι, ένας χριστιανός χαίρεται να είναι οι άλλοι πρώτοι, να είναι τελευταίος. Αν θες να είσαι χριστιανός, δεν μπορείς να λειτουργείς ανταγωνιστικά. Και ο αθλητισμός αυτό είναι, λειτουργείς ανταγωνιστικά. Δεν λειτουργείς αδελφικά. Λέει στο βίο των Αγίων Βασιλείου και Γρηγορίου. Ξέρετε, αυτές οι μαθητές, συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο, στην Αθήνα. Έτσι. Σήμερα θα λέγαμε Χάρβαρντ. Έτσι. Η Αθήνα τότε ήταν το σημερινό Χάρβαρντ. Χαιρόμαστε, λέει, ο ένας να δίνει την πρωτιά στον άλλον.
Το γράφανε οι Άγιοι μεταξύ τους. Δεν είχαν ανταγωνισμό. Προσπαθούσαν ποιος να γίνει δεύτερος, τελευταίος και να είναι ο άλλος πρώτος. Και ήταν κορυφαίοι στην επιστήμη τους, έτσι. Και μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος είχε γίνει και ένα χρόνο είχε μείνει καθηγητής πανεπιστημίου, τον είχαν κάνει. Τόσο καλός ήταν. Εμείς όμως σήμερα έχουμε τόση διαστροφή, ξαναλέω, που έχουμε νομιμοποιήσει τον ανταγωνισμό και κάνουμε και λειτουργίες για να περάσουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή τα άλλα 10 ημέρα που δεν θα περάσουν, τι θα πούμε για αυτά, ότι ο Θεός δεν τα αγαπάει αυτά, δεν άκουσε την προσευχή της μάνας τους. Να κάνεις λειτουργία για να είναι το παιδάκι σου καλός χριστιανός και να γράψει με τρόπο που πρέπει και να μην αντιγράφει και να μην κλέβει και να μην μισεί και να βοηθάει τους άλλους, ναι, το καταλαβαίνω. Σήμερα η επιτυχία πάει μαζί με τον ανταγωνισμό, η διάκριση. Και τι είναι η διάκριση, δεν είναι ουσιαστικά μια υπηρεσία της καινοδοξίας μας? Αυτό είναι. Για να βγει μετά η μαμά να πει, ξέρεις, το δικό μου το παιδί πέρασε. Σιγά, και τι έγινε? Θα πάει και στην άλλη πόλη και θα πέσει στην ανηθικότητα και θα καταστραφεί ηθικά. Και το θεωρείς επιτυχία αυτό που πέρασε στο πανεπιστήμιο? Ένας γέροντας το έλεγε πανεπιζήμιο. Λοιπόν, τα λέω αυτά έτσι εν παρενθέση για να καταλάβουμε πόσο έχουμε αλωτριωθεί. Τι άλλο να πούμε? Ότι παντού και πάντοτε πρέπει να είμαστε αγωνιστές. Είτε έχεις, ας πούμε, διακοπές, έχεις αργία από την εργασία σου, είτε είσαι στην εργασία σου. Δεν πρέπει να αφήνεις τον κανόνα σου, τον προσωπικό σου κανόνα. Καλοκαίρι δεν σημαίνει σταματάω την προσευχή μου, σταματάω τις μετάνοιές μου, σταματάω τη μελέτη μου την πνευματική. Ίσα-ίσα είναι μια αφορμή για να κάνω πιο έντονο αγώνα. Να ιδιάσω, όχι να ιδιάσω, να ιδιάσω δηλαδή να βρω τον εαυτό μου, να ζήσω μόνος μου λίγο στην ησυχία, στη σιωπή, στην προσευχή. Επειδή νομίζω ότι αρκετά είπαμε, να μην σας κουράσω περισσότερο, πιο πολύ έδωσα κάποιες αφορμές, πολλά περισσότερα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά για να δώσουμε και χρόνο στη συζήτηση, νομίζω, κύριε Αβραάμ, να σταματήσουμε λίγο εδώ και να ακούσω εσάς, αν έχετε κάτι. Αυτό που σας είπα πάντως, κρατήστε το αν θέλετε, ότι η ψυχαγωγία έχει γίνει πλέον ένας τρόπος ώστε το κράτος, προσέξτε θα σας πω, να ελέγχει τους πολίτες. Είναι τρόπος καταστολής. Ο χουλιγκανισμός που έχουμε στα γήπεδα, ουσιαστικά τι υπηρετεί, το κράτος υπηρετεί. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι βγάζουν όλο το μίσος τους εκεί και δεν ασχολούνται με αυτά που πρέπει να ασχοληθούν. Όλη τους τη ζωτικότητα τη δίνουν σε ένα ανούσιο, σε ένα πράγμα που δεν έχει σημασία. Και να το πούμε και αυτό, αναλώνονται σε κάτι που είναι ήδη στημένο και προαποφασισμένο. Έτσι, οι ίδιοι το λένε. Ότι οι αγώνες είναι σικέ, έτσι δεν το λένε. Είναι ήδη προαποφασισμένο το αποτέλεσμα. Και σκοτώνονται οι φύλαθλοι και τραυματίζονται. Και πρόσφατα διάβαζα στο τελευταίο ντέρμπι που είχαν, δεν θυμάμαι, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τι ήταν αυτή. Και πήγανε πόσοι, 50 στο νοσοκομείο. Σοβαρά, λέει, τραυματισμένοι. Δηλαδή να κινδυνεύει η ζωή τους. Και αυτό το λέμε πολιτισμό. Προσέξτε. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, σου λέει, ποδόσφαιρο. Και όλα τα άλλα, τα συναφή. Αυτό δεν είναι πολιτισμός, αυτό είναι παλιμβαρβαρισμός. Ξαναγυρνάμε στη βαρβαρότητα. Αλλά αυτό υπηρετεί το κράτος. Γιατί έχει τέτοιους πολίτες οι οποίοι πλέον δεν ασχολούνται με τα μείζωνα θέματα. Και μετά